Ei, πού πας εσύ? Όχι, περίμενε, περίμενε. Όχι, εμείς γνώσεις. Χειροκρότημα, Σεβαστοί πατέρες, αγαπητέ δήμαρχε, κύριε πρόεδρε της Ένωσης Αστυνομικών, εμείς οι πρόεδροι, οι 10 πρόεδροι των κοινοτήτων του ΤΕΟΣ Δήμου Παρακαπηλίων και του ΝΙΝ Δήμου Αγρινίου, σήμερα σας καλέσαμε εδώ και όρθιξα τους συντημότες για να διατρανώσουμε και να διαμαρτυρηθούμε έντονα για το σχεδιασμό της κυβέρνησης που θέλει να κλείσει το αστυνομικό τμήμα. Μην ξεχνάτε ότι το αστυνομικό τμήμα είναι εδώ πέρα από το 1881 και καλούμε τον αγαπητά δήμαρχο να έρθει στο βήμα να μας πει δύο λόγια. Καλημέρα. Από το 1881, τότε που η Ελλάδα δεν μπορούσε, που πέρασε χρεοκοπίες, που πέρασε απίστευτα πράγματα, είναι εδώ το αστυνομικό τμήμα. Και τώρα κάποιοι θέλουν να το καταργήσουν, δημιουργώντας απίστευτο κοινωνικό πρόβλημα, γιατί στην πραγματικότητα εκείνο που έπρεπε να κάνουν είναι να ανοίξουν και άλλα αστυνομικά τμήματα. Ο κόσμος νιώθει ανασφαλής, το γνωρίζουν όλοι και κάποιοι θέλουν να κάνουν μπάχαλο πραγματικά το κράτος. Καταργώντας όλες τις δομές του κράτους. Καταργούν αγροτικά ιατρία, καταργούν κέντρο υγείας, καταργούν αστυνομικά τμήματα. Δηλαδή τι θέλουν, να διαλύσουν την Ήπεθρο? Τι θέλουν, πραγματικά τι ζητάνε? Να καταργηθεί το κράτος? Δεν θα το αφήσουμε αυτό να γίνει. Κανείς μας δεν θα το αφήσει. Εγώ είπα να μην πατήσει κανένας από αυτούς που κυβερνάνε πλέον στον τόπο. Εάν κλείσουν τα αστυνομικά τμήματα του Δήμου Αγρινίου, γιατί εγώ δήμαρχος Αγρίνιου είμαι, το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Βλασίου και το αστυνομικό τμήμα της Μακρινίας. Αυτά είναι αδιανόητα. Να μας πούν πώς θα πάει, αν συμβεί οτιδήποτε. Οτιδήποτε σε αυτή την περιοχή και είναι αστυνομικοί εδώ, να μας πούνε πόσο χρόνο πραγματικά θέλει να έρθει εδώ ένα αστυνομικό μετά, αν καταργηθεί το τμήμα. Εάν γίνει ένα ατύχημα, εάν γίνει οτιδήποτε, αυτή εδώ είναι η Εθνική Οδός Αγρινίου Καρπινησιό. Αν γίνει ένα ατύχημα, εάν γίνει ένα έγκλημα ή οτιδήποτε, όλα αυτά συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Θα τα καταστρατηγήσουμε? Δηλαδή τι θα γίνει επιτέλους? Θα ζούμε σε κράτος, σε κοινωνία κράτους ή θα είμαστε μπάχαλο? Λοιπόν, εγώ σας καλώ όλους, γιατί κάποιοι παρεξηγήθηκαν κιόλας. Καλώ όλους σας να πάρετε πρώτα-πρώτα τους κυβερνητικούς βουλευτές της περιοχής μας, τηλέφωνα, επίμονα, και να μην επιτρέψουν να γίνει αυτό. Υποβαθμίζεται με χαρακτηριστικό τρόπο. Από 15 αστυνομικούς που είχε έφτασε να έχει 3 και τώρα θα το κλείσουνε. Και για να μας πούνε όλοι οι επαείοντες αυτοί. Ο κόστος. Ποιο κόστος? Αυτό το κτίριο το παραχώρησε ο Δήμος Αγρινίου για να μην υπάρχει κανένα κόστος. Κανένα κόστος επομένως. Κανένα πραγματικό κόστος. Ο μόνος λόγος επομένως δεν είναι οικονομικός. Αυτή η περιβόητη αναδιάρθρωση βασίζεται στη λογική να μην αστυνομεύουμε τον τόπο. Να τα κάνουμε μπάχαλο. Δεν θα τους αφήσουμε, δεν θα τους περάσει. Μόνο αυτό θα λέω. Δεν θα πατήσει κανείς εδώ στο Δήμο Αγρινίου μετά από την ιστορία. Καλώ στο βήμα τον πρόεδρο της Ένωσης Εργαζομένων Αστυνομικών Ακαρνανίας, τον κύριο Αυτογιάννη. Καλημέρα σε όλους.
Είμαι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας. Εδώ και 4-5 μήνες είχαμε αντιμετωπίσει την κατάσταση της κατάργησης των αστυνομικών τμήματων του νομού μας. Η Ένωσή μας προσπάθησε να αναδείξει το πρόβλημα σε όλους τους τοπικούς φορείς, σε όλους τους δημάρχους και σε όλους τους κυβερνητικούς παράγοντες. Φωνή βουόντος εν τη ερήμο πλην τους τοπικούς άρχοντες και τους οποίους θέλω να τους ευχαριστήσω. Από εκεί και μετά θέλουν να μας πείσουν ότι τα αστυνομικά τμήματα δεν χρειάζονται. Σήμερα μας πείθουν γι' αυτό. Αύριο θα μας πείσουν ότι το νοσοκομείο υπολειτουργεί όπως και η αστυνομία. Δεν χρειάζεται, πρέπει να πάμε στην Πάτρα. Αύριο θα μας πούνε ότι τα σχολεία υπολειτουργούν. Πρέπει να φύγουμε, να πάμε στα Γιάννενα. Αύριο θα μας πούνε ότι δεν χρειάζονται τα ΚΕΠ και δεν χρειάζονται ούτε τα ΕΛΤΑ. Τα γράμματα πρέπει να τα παίρνουμε από τον Βόλο. Συνεπώς, οτιδήποτε διακυδεύεται, ο κόσμος απλά μένει αμέτωχος. Ήρθε η ώρα να μιλήσουν και οι απλοί πολίτες. Ήρθε η ώρα ο κόσμος να καταλάβει το τι διακυβεύεται. Ο απλός άνθρωπος βάζει στο σπίτι του μία ταμπέλα και έχει ένα σκύλο χαρακτηριστικά και δείχνει ότι προσοχή, υπάρχει σκύλος. Προσοχή, ο χώρος προστατεύεται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Ποιος είναι ο στόχος που το κάνει αυτό? Ο μοναδικός στόχος είναι η πρόληψη. Κανένας άλλος στόχος. Ούτε σκύλος υπάρχει, ούτε κλειστό κύκλωμα υπάρχει. Πρόληψη. Λένε οι κύριοι της Αθήνας, θα κλείσουμε, λέει, το αστυνομικό τμήμα γιατί φυλάμε πινακίδες. Μα εσείς κάνατε να φυλάμε πινακίδες. Εσείς δημιουργήσατε αυτό το πράγμα. Από 15 αστυνομικούς να πάμε στους 3 και αύριο στο 0. Για ποιο λόγο? Γιατί έχετε μονή με την αστυνομία, έχετε μονή με τον νοικοκύρη, έχετε μονή με την απλή λογική του θέλω να προφυλάσσουμε. Η επαρχία άντεξε μνημόνια γιατί είχε να φάει ένα κομμάτι κρέας, είχε να φάει μια ντομάτα και είχε να φάει δύο πράγματα σε σχέση με την Αθήνα. Άρα θα μας τιμωρήσετε από πάνω επειδή αντέξαμε. Και θα πρέπει να τα πάρετε όλα αυτά και να τα πάτε κάπου αλλού. Είναι ο φράχτης της κοινωνίας που προστατεύει το νόμιμο από το παράνομο. Εάν θέλουμε μια κοινωνία με κατεβασμένο το φράχτη, μπορούμε να το κάνουμε με την αναδιάρθρωση, οποιαδήποτε αναδιάρθρωση. Εδώ είναι, ας έρθουν να κατεβάσουν το φράχτη. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω παρά μόνο ότι βλέπετε μπροστά σας ένα κτίριο, το οποίο το έχει παραχωρήσει ο Δήμος Αγρινίου στην ελληνική αστυνομία, δωρεάν. Αυτό το κτίριο το έδωσε για μας, για τις περιουσίες σας, για να προστατευτούν οι περιουσίες σας, για να προστατευτεί η ζωή σας, οι ανθρώπινες αξίες. Και μας το πρόσχημα ότι πρέπει να καταργηθεί η αστυνομία επειδή υπάρχει μεγάλο οικονομικό κόστος. Ορίστε κύριε, να το παράδειγμα, μπροστά σας ζωντανό. Γιατί δεν το κάνετε? Μεγάλο ερώτημα, ποιος θα το απαντήσει? Ξέρετε, λέει, θα δούμε, λέει, θα το σκεφτούμε, θα το συζητήσουμε. Ξέρετε, θα σας φέρουμε και κινητές αστυνομικές μονάδες. Εδώ δεν έχουν τα περιπολικά να κινηθούν βενζίνη. Εδώ δεν έχουν να φτιάξουν οχήματα που έχουν και σαπίζουν μέσα. Και θα φτιάξουν 40.000 ευρώ όχημα, το οποίο θα βάλει αστυνομικό, θα βάλει ψυχολόγο. Έτσι μας είπαν στην Πάτρα. Δεν μπορεί να το διαψεύσει κανείς. Ο κύριος Δήμαρχος ήταν παρόν. Αν κάποιος θέλει για οποιουσδήποτε συκοφαντικούς λόγους να διαψεύσει αυτά που λέω, έχω ανθρώπους που ήταν παρόν. Καταλαβαίνετε τη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Πρέπει λοιπόν η πίεση να είναι στα κόκαλα. Αυτό πρέπει να γίνει. Μαζευτείτε λοιπόν, κάνετε μια οργάνωση. Εγώ είμαι, όχι μαζί σας, καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα, έτσι. Έχω εκνευριστεί απίστευτα με αυτή την κατάσταση. Έχω ξεπεράσει δηλαδή τα όρια. Το θεωρώ αδιανόητο αυτό. Αδιανόητο πραγματικά. Κάντε λοιπόν την επιτροπή, συνεννοηθείτε, μαζέψτε τις υπογραφές. Θα πρέπει να τους τσακίσουμε, παιδιά. Δεν κάνω πλάκα. Αλήθεια λέω. Πρέπει να τους τσακίσουμε. Είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται. Είναι αδιανόητα. Δίπλα είναι το βρέφο των κρεμαστών. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Παίζουμε με την ασφάλεια της χώρας εδώ πέρα. Ευχαριστούμε. Η επιτροπή μπορεί να γίνει από τον κύριο Σκάνδαλο, τον κύριο Κούρο, ο πρόεδρο του Αγίου Βλασίου. Κάντε τη μετά, μαζευτείτε και κάνετε. Μετά τα κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλους.